Εκτός από το ότι αυτό είναι παρένθεση, φέρνει κρυφά πράγματα στην επιφάνεια. Ό,τι κρυφό γίνεται μπορεί να το βγάλει στην επιφάνεια. Είδαμε και στον πολιτικό σκηνικό ότι παλιές υποθέσεις που έχουν έρθει στο προσκήνιο. Λοιπόν, για εσάς λοιπόν τους Παρθένους μπορεί να έχει δίλημα να κάνω αυτό ή να κάνω εκείνο, να πάω εδώ γιατί συνήθως βγάζει τώρα ταξίδια. Όμως δεν είναι δυσαρμονική, θα μπορούσατε να έρθετε πολύ πιο κοντά στα σχέδιά σας με ένα ερωτηματικό ως προς τη συναισθηματική σας ζωή, τι κάνετε. Μπορεί να είναι πάρα πολύ θετικό, μπορεί να είναι και πάρα πολύ αρνητικό. Για τους ζυγούς μας η Αφροδίτη κάνει περίεργα παιχνίδια, συναντά τον ουρανό, αυτό σημαίνει αλλαγές και απρόσμενες καταστάσεις, ειδικά αν είστε γεννημένοι γύρω στις 6 του μηνός. Ενώ η Πανσέλινος αυτή μπορεί να σας θυμίζει οικονομικές υποθέσεις, τις οποίες βεβαίως τις έχουμε όλοι. Πάντως, για ένα θέμα που έχει σχέση με το εξωτερικό, με ταξίδια, με παιδιά, θα μπορούσε να είναι σημαντικό για εσάς. Για τους Σκορπιούς μας η Πανσέλινος σας επηρεάζει και μάλιστα αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες. Με το σύντροφο ή τους συνεργάτες θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί από τώρα και μέχρι το τέλος του χρόνου, ιδιαίτερα τον Αύγουστο. Και λέω για τον Αύγουστο γιατί πάει και ο Άρη, πυροδοτεί. Δηλαδή έχουμε τον Κρόνο αρκετό καιρό, κάποια πράγματα δεν πάνε πολύ καλά. Έρχεται και ο Άρης και πυροδοτεί μια κατάσταση η οποία βγάζει τα πράγματα στην επιφάνεια. Μέχρι τον Αύγουστο θα γίνει αυτό. Αυτό θα γίνει τον Αύγουστο περίπου. Ενώ θέματα που έχουν σχέση με τη δουλειά, κάτι απρόβλεπτο συμβαίνει. Το ξώτες μου αποκλείεται να είστε γεννημένοι γύρω στις 4-5-6 του μηνός και να μην έχετε κάτι απρόβλεπτο που έχει σχέση με τα παιδιά ή τον ερωτικό σύντροφο. Η Πανσέλινος αυτή μπορεί λιγάκι να σας δημιουργεί άγχη ή εσωτερική στεναχώρια, όμως με τον σύντροφό σας, αν συζητήσετε, θα μπορούσατε να βρείτε λύσεις σε αυτόν τον καιρό. Για τους εγώκερους δεν είναι κακή αυτή η Πανσέλινος, θα μπορούσα να πω ότι είναι ακόμα και σημαντική. Διλήμματα βεβαίως έχετε μεταξύ των φίλων και των αγαπημένων προσώπων, δεν θα ξέρετε ίσως τι να αποφασίσετε. Ένα θέμα που έχει σχέση με τη δουλειά, φαίνεται ότι προωθείτε κατά τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια, αν είστε γεννημένοι γύρω στις 4, ένα οικογενειακό θέμα ενδεχομένως αυτό το διήμερο να σας απασχολήσει. Για τους υδροχόους είναι μια πολύ καλή περίοδος με ποια πράγματα. Έχετε απρόσμενες μετακινήσεις, απρόσμενες επαφές, απρόσμενες συναντήσεις, οι οποίες είναι σημαντικές για εσάς. Καλές, ειδικά αν είστε γεννημένοι εκεί, 2, 3, 4. Με τα παιδιά ή τον ερωτικό σύντροφο είστε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, με εκείνα τα επαγγελματικά και κοινωνικά, κοινωνικά είναι και ο γάμος, εσείς του τελευταίου δεκαημέρου θα πρέπει να προσέχετε. Από τη μία να λαμβάνετε ευθύνες περισσότερες και δουλειές, από την άλλη θα πρέπει να είστε λίγο προσγειωμένοι, γιατί οι υδροχόοι μέσα σε αυτή τη μαγεία που έχουν, έχουν ένα μαγνήτη οι υδροχόοι, άσχετα αν είναι όμορφοι, άσχημοι, ψηλοί, κοντοί, έχουν ένα μαγνήτη που τραβάει τους άλλους. Όμως θα πρέπει να προσέχετε γενικότερα πώς συμπεριφέρεστε τώρα, ειδικά αυτό το καιρό, εσείς του τελευταίου δεκαημέρου, ώστε να πάνε τα πράγματα πολύ καλά. Τα ψαράκια μας και πάλι, Πανσέλινος, δεν σας επηρεάζει δυσαρμονικά. Θα μπορούσα να πω ότι σας ανοίγει δρόμους είτε για μικρά ταξίδια είτε για μεγάλα ταξίδια. Με εκείνα τα οικονομικά κάτι παίζει ιδιαίτερα καλό, ενώ αν είστε γεννημένοι μετά τις 8, ανοίξτε ένα δρόμο. Θα παρατηρήσετε ότι και σε οικονομικό επίπεδο, από το τέλος Μαΐου μέχρι τα μέσα Ιουνίου, κάτι θα γίνει σταθεροποιητικό, το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό. Για σας είναι εξαιρετικό, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα γίνει κάτι και για την Ελλαδίτσα μας. Λοιπόν, Λιτσάρα, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία.